ας πούμε πως έτσι είναι. Πως έφτασα κιόλας. Πως είμαι σπίτι. Πως πέρασαν οι πρώτες διαχύσεις. Εγώ μπορώ να περάσω από μια ζωή μια στιγμή, αλλά δεν μπορώ να μείνω. Μα ούτε εγώ θα σας ζητούσα τόσα πολλά. Μια εβδομάδα. Λίγες μέρες τουλάχιστον. Μία μέρα, έστω μία νύχτα. Μη μου πείτε όχι. Μη. Τότε λοιπόν όλες σας οι θεωρίες είναι ψέματα. Αν αρνηθείτε σε αυτή τη γυναίκα μια ώρα ευτυχίας, που μπορεί να είναι και η τελευταία της. Ησυχάστε. Δεν είπα βέβαια ναι, αλλά δεν είπα κιόλας όχι. Αφήστε με να το ξεκαθαρίσω λίγο στο μυαλό μου. Μια στιγμή. Ελένη, ελάτε εδώ και οι δύο αμέσως. Προσέξατε καλά εκείνο το κορίτσι που ήρθε μαζί σας. Ακριβώς. Αυτός είναι ο τύπος. Πιστεύετε ότι μπορεί να μας χρησιμεύσει? Βεβαίως. Ζητήσατε κύριε διευθυντά. Ναι. Κρατήστε σημείωση. Επίγουσα διαταγή. Ετοιμάστε αποσκευές για τη συνάδελφο. 10 φορέματα περιπάτου. 6 πρωινά, 3 βραδινά. Ένα κλαρί από έλατο. Μερικές φωτογραφίες με χιόνια για φόντο. Και στις αποσκευές ετικέτες. Ξενοδοχείο Νοντάριον, Χάλιφαξ, Καναδάς. Αχ, η Δεσποινή θα φύγει για τον Καναδά? Όχι. Το αντίθετο. Θα έρθει. Και όχι πια Δεσποινής. Κυρία. Κυρία, να σας συστήσω τον παππού του συζύγου σας. Παυρίκη. Γιαγιά. Επιτέλους! Γιαγιά, καλέ, πώς είπε ότι η γριούλα μου έχει αδυνατήσει. Έχουν ακόμα κάπου στη δύναμη τούτα τα αγαπημένα χεράκια. Άφησέ με να σε δω. Τα μάτια μου δεν με βοηθούν. Όμως θυμούνται. Θυμούνται. Πώς άλλαξες, γιά μου? 20 χρόνια, γιαγιά. Ζωή ελάκερη. Τώρα πια τι πειράζει? Τώρα πια θα ανοίξουμε το βιβλίο στην ίδια σελίδα που το είχαμε αφήσει. Ναι, για ναι, να ναι. Δω. Σαν πιο λιγοστά τα μαλλιά. Άφησα, βλέπεις μερικά εκεί στα μακρινά μέρη. Η φωνή πιο σίγουρη, πιο βαριά. Και τα μάτια, για να δω, έχουν την ίδια χαρά. Για να σε λιγάκι. Με τα μάτια. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτή, αυτή η χρυσή αστραπούλα που περίμενα. Η ίδια η τωτινή. Αυτή που με έκανε όλα να στα συγχωρώ. Τρελό παιδί. Πάλι καλά που κάτι μένει. Ο Μαυρίκη. Λοιπόν, φτάνει πια. Όχι πια δάκρυα. Έλα να σε δω πιο κοντά. Εδώ, που έχει φως. Για στάσου Ευγενία. Ο Μαυρίκιος δεν έχει έρθει μονάχος. Ούτε και έχει και άσχημη συντροφιά. Συγγνώμη. Από εδώ, η περιβόητη αντίζηλος. Αντίζηλος, γιατί? Νομίζεις πως δεν φαινόταν στα γράμματά σου? Ποια θα είναι αυτή που έρχεται να μου πάρει ό,τι μου ανήκει? Λοιπόν, από εδώ, η μαυρομάλα Ισαβέλα, που καταβροχθίζει τους άντρες. Της φαίνεται, Σας παρακαλώ, μην το ξεσυνερίζεστε. Έτσι τα λέει αυτός. Σαν μπορεί να μην τον ήξερα. Κυρία, όχι έτσι. Έλα στην αγκαλιά μου. Μην παραξενεύεσαι που σου μιλάω με το «σύ» από τώρα. Έτσι θα είναι πιο εύκολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι ψάχνεις να βρεις? Τίποτα κρυφό πίσω από τα μάτια της? Όχι. Είναι φωτεινά και ήσυχα τα μάτια της. Και δεν λένε ψέματα. Μια φορά να σε κοιτάξει, σου τα είπε όλα. Φαντάζομαι πως ετούτη είναι η περιβόητη Γενοβέφα, ε? Αυτή. Ξέρετε το όνομά μου, κύριε. Η γιαγιά μου έγραφε πάντα για ό,τι καλό ήταν μέσα στο σπίτι. Και ανάμεσα στα καλά ήσουν και εσύ, Γενοβέφα. Έχεις δύο γιους μετανάστες στο Μεξικό, ε?
Κι άλλον ένα στον Ειρηνικό. Είναι όλοι καλά. Πολύ καλά, κύριε. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο οδηγός ρωτάει να πάει πίσω στο τελωνείο να φέρει τα παούλα. Ας πάει αύριο. Για απόψε μας φτάνουν οι μικρές βαλίτσες. Ανέβασέτε, σε παρακαλώ. Και μεταξύ μας, δεν είναι ανάγκη να το λέω στο οδηγό. Λέγεται Μανώλη, όπως τις γυαλιακές που έχεις έξοδο μαζί του. Ευχαριστώ. Πολύ συμπαθητικός, ε. Πολύ συμπαθητικός και καθώς πρέπει άνθρωπος. Πάλι το σπίτι. Κι όλα ίδια όπως τότε. Το τραπέζι για την οικογένεια από κέντρο. Οι δαντελένιες κουρτίνες. Η πολυθρόνα με τις καλές συμβουλές. Όλα παλιά, από άλλους καιρούς. Βλέπεις όμως ότι ο χρόνος κάνει καλό στο σπίτι, όπως και στο κρασί. Σ' αρέσει. Κάτι περισσότερο. Μου φάνει ένα κόμπο στο λαιμό. Θέλεις να ένα τέτοιο σπίτι είχε ονειρευτεί. Θέλεις να το δεις όλο. Έλα, πάμε. Μπα, άστινε. Έχουμε μιλήσει τόσο πολύ γι' αυτό, ώστε η Ισαβέλα μπορεί να το γυρίσει όλο μόνη της και με κλειστά μάτια. Όχι, δα. Ναι. Περίπου. Εκεί είναι η κουζίνα που μαγειρεύουν με ξύλα. Με τη μικρή σκαλίτσα που κατεβαίνει στο κελάρι. Από εκεί το γραφείο του παππού και η βιβλιοθήκη ως το ταβάνι. Απάνω η μεγάλη σάλα με τα πορτρέτα και ένα παλιό ελβετικό ρολόι που σημαίνει σαν σε μικρή εκκλησία. Αυτό θα το αναγνώριζα ανάμεσα σε χίλια άλλα. Συνέχισε, Ισαβέλα. Συνέχισε. Αντίκρι στο ρολόι μια πόρτα με διπλή βελουδένια κουρτίνα κόκκινη. Και πάνω από το περιβόλι το δωμάτιο που μελετούσε ο Μαυρίκιος με το κλαρί της αγριοχλαδιάς στο παραθυρό του. Και αυτό το ξέρεις. Ο Μαυρίκιος μου το έχει πει τόσες φορές. Αν καμιά φορά γυρίσω, θα ήθελα να σκαρφαλώσω σε αυτό το κλαρί. Τα βλέπεις, Φερδινάνδε. Βλέπεις που δεν έπρεπε να το κόψουμε. Έλα εδώ, κόρη μου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Γιαγιά μου. Γιαγιά. Μα τι έχεις, κορίτσι μου. Τώρα θα αρχίσεις εσύ να κλαις. Μπα, άστε. Δεν άκουσες που είπε ότι από πάντα ονειρευόταν ένα τέτοιο σπίτι. Και θα το έχει. Τότε γιατί είναι ο άντρας της, αρχιτέκτονας? Τα παλιά σπίτια δεν τα κάνουν οι αρχιτέκτονες, γιαγιά. Τα κάνει ο χρόνος. Καλά, καλά. Βάλε εσύ τα έξω και τα μέσα θα τα βάλει αυτή. Μου το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι. Α, έτσι μονάχα. Εδώ στον τόπο σου, όταν ένας άντρας δίνει υπόσχεση, τη σφραγίζει αλλιώς. Ίσως η Ισαβέλα να μην τις ξέρει αυτές τις συνήθειες. Τις ξέρω, παππού, τις ξέρω. Σε ευχαριστώ, Ερμηνεία. Έτσι, δικός σας λογαριασμός. Αν θυμάμαι καλά, έχετε μόνο 2 χρόνια παντρεμένοι. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο όχι. 3 ακριβώς κλείνεται στις 6 Οκτωβρίου. Ακριβώς, στις 6 Οκτωβρίου. Και στα 3 χρόνια, έτσι, θα φιλιούνται εκεί στα μέρη σας. Φαίνεται πως πολλοί αλλάζουν οι άνθρωποι στον κάθε τόπο. Τα βλέπεις, πάντα έτσι. Έλα, δείξε λίγο πατριωτισμό ή θα πει η γιαγιά για μας, για τον Καναδά. Έλα. Λάκα. Πολύ ωραία, η υπόσχεση σφραγίστηκε. Τώρα δεν είναι ώρα να σκεφτούμε κάτι πιο πρακτικό. Πεινάτε. Γενοβέφα, μπα, ας μην γίνεται λόγος για φαγητό. Στο καράβι δεν κάνει άλλο κανείς από το να τρώει συνέχεια. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να σπρεσκαριζόμουν λιγάκι. Θα ρω προς το κάτω, κάτω από τις γραφές καλύτερα, είναι έτσι. Γιατί με όλα τούτα ξέχασα εντελώς την κουζίνα. Και το ζεστό φαΐ θα έχει παγώσει. Και το παγωμένο κονσομέ θα έχει ζεσταθεί. Αλήθεια, δεν θα φάτε τίποτα. Και η Γενοβέφα που τσακίστηκε από το πρωί να τα ετοιμάσει όλα. Όμως, είναι κάτι που δεν θα μου το αρνηθείς. Θυμάσαι όταν γύριζες από το σχολείο και φώναζες? Όχι. Μη μου πεις. Καριδόπιτα με μέλια τις μέλισσες. Αχ, γυαλιά μου. Τον ακούς? Μικροπράγματα, ε. Μικροπράγματα. Βγάλτε γρήγορα από το φούρνο και πριν κρυώσει, βάλε μέλι με τη μεγάλη κουτάλα. Αμέσως. Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε?